Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Τι είναι αυτό πάλι? Δυστυχώς θα έλεγα ζούμε σε ένα ασφιχτικό οικονομικό περιβάλλον. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον που πεθαίνεις από έλλειψη οξυγόνου. Στις πρώτες 2 με 3 μέρες του Δεκέμβρη δεχόμαστε δεκάδες, τώρα δεχόμαστε εκατοντάδες τηλέφωνα και από εξοργισμένους και από αγανακτισμένους αλλά και από απελπισμένους πολίτες οι οποίοι ξαφνικά ενημερώθηκαν χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση ότι δεσμεύθηκε και κατασχέθηκε ο τραπεζικός τους λογαριασμός. Αυτό έχει, αν θέλετε, τρεις εκφάσεις. Πρώτον, μας παίρνουν τηλέφωνο οι συνδικαιούχοι λογαριασμών, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν χρωστάνε τίποτα στην εφορία. Χρωστάει όμως ο έτερος συνδικαιούχος, δηλαδή μπορεί να είναι πατέρας με γιο ή κόρη με μητέρα ή άντρας με σύζυγο. Λοιπόν, που δεσμεύεται το σύνολο και των χρημάτων. Ενώ πρέπει να δεσμευτεί αν είναι 2 το 50%, αν είναι 3 το 33%. Εδώ λοιπόν έρχεται η εφορία και δεσμεύει το 100% και πρέπει τώρα οι άνθρωποι να τρέχουν μέσα σε αυτές τις μέρες μια τρομερή γραφειοκρατία για να αποδεσμεύσουν τα χρήματά τους. Που δεν έχει κανένα δικαίωμα η τράπεζα να τους αδεσμεύσει. Δεχόμαστε καταγγελίες από οικογενειάρχες με 2 ή 3 παιδιά που. Ενώ το ακατάσχητο όριο είναι στα 1.250 ευρώ, έρχεται η εφορία και δεσμεύει το σύνολο του μισθού. Ή από άλλους οικογενειάρχες που παίρνουν ένα μισθό 1.500 ευρώ και η εφορία έρχεται και τους δεσμεύει ότι είναι πάνω από τα 1.250. Όταν λοιπόν τους αφαιρεί στην πρώτη περίπτωση το σύνολο του μισθού ή στη δεύτερη περίπτωση 200-300 ευρώ σε μια τετραμελή ή πενταμελή οικογένεια, και δει αν αυτή η οικογένεια έχει και ενίκιο να πληρώσει, όπως καταλαβαίνετε, θα το πω απλά λαϊκά, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Δεχόμαστε τηλέφωνα από οικογενειακές μικρές επιχειρήσεις, που πάει και τους δεσμεύει το σύνολο του τραπεζικού του λογαριασμού. Και ακούστε γιατί ποσά μιλάμε, 2.000, 3.000, 4.000 που τους δεσμεύουν για μικρό ποσά. Αυτά όμως τα ποσά είναι οξυγόνο για αυτές τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Έρχονται λοιπόν οι κύριοι αυτοί, χωρίς καμιά απολύτως ειδοποίηση, δεσμεύουν τους λογαριασμούς και πρέπει τώρα αυτή η μικροεπιχείρηση, η οικογενειακή, να αποπληρώσει το σύνολο της οφειλής για να το αποδεσμεύσει το λογαριασμό. Γιατί και να το ρυθμίσει, δεν θα τον αποδεσμεύει μέχρι να εξοφλήσει. Και εδώ βεβαίως γεννάται το ερώτημα. Πώς θα πληρώσει κάποιος την εφορία όταν έρχεται η εφορία και σου δεσμεύει το εργαλείο της δουλειάς σου, δηλαδή το τραπεζικό σου λογαριασμό. Δεν μπορείς να εισπράξεις, δεν μπορείς να πληρώσεις, όχι μόνο αυτό, αλλά χάνεις και όποια άλλη ρύθμιση έχεις κάνει. Έχεις κάνει ρύθμιση στο ΙΚΑ, έχεις κάνει ρύθμιση στο ΤΕΒΕ, έχεις κάνει ρύθμιση στα χρέη σου στο δημόσιο, τα χάνεις, διότι δεν μπορείς να πληρώσεις. Άρα δεν μπορείς να εισπράξεις. Μου λέτε ότι μπλοκάροντας το λογαριασμό, η μία συνέπεια είναι δεν μπορείς να αποπληρώσεις την οφειλή στην εφορία, αλλά η αμέσως επόμενη, εξίσου μεγάλη συνέπεια είναι ότι δεν μπορείς να τακτοποιήσεις και να θες οτιδήποτε από αυτά που τρέχει. Ακριβώς. Σύντο γεγονός, δεν μπορείς να πληρώσεις, γιατί αυτές οι επιχείρησεις συνήθως έχουν 1 ή 2 υπαλλήλους. Δεν μπορείς να πληρώσεις το μισθό του υπαλλήλου σου, που γίνεται τραπεζικά, υποχρεωτικά, επομένως που σε οδηγούν στο λουκέτο. Δηλαδή κλείνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και δεν φτάνει αυτό, κλείνοντας 5, 10, 20 χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αυτό τον απάνθρωπο, με αυτό το χτινόδι θα έλεγα, βάρβαρο τρόπο, τι κάνουν, οδηγούν στην ανεργία και 20-30 χιλιάδες άτομα, αυτόματα. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω ποιος νοσηρός εγκέφαλος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, διότι πρόκειται περί νοσηρότητας. Καταρχάς, είναι κατά την άποψη των επιστημονικών μας υπηρεσιών είναι παράνομο, διότι σου στερεί το δικαίωμα της ακρόασης. Είναι καταχρηστικό, είναι αντισυνταγματικό και το σπουδαιότερο απ' όλα. Καταπατά τις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελληνική Δημοκρατία, διότι είναι κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατάφορη παραβίαση. Μισό λεπτό. Τι μπορεί να. Καταρχάς, λύστε μας μια απορία. Θυμάμαι ότι πριν μερικά χρόνια που γινόταν πάλι στις κατασχέσεις στο ανάγνωσμα, είχαν πει ότι δηλώνεις και έναν λογαριασμό ακατάσχετο. Ούτε αυτό ισχύει εδώ? Δεν ισχύει, όχι. Α, ωραία. Καλά πάμε. Μάλιστα. Ιδίως στους μικροεπαγγελματίες, στους επιχειρηματίες, δεν υπάρχει κανένα ακατάσχετο. Κανένα. Κανένα απολύτως. Επομένως τον οδηγείς στο λουκέτο, τον κλείνεις. Τι δυνατό. Και το ερώτημα είναι, διότι προσέξτε εδώ, προκαλείται και βλάβη του δημοσίου συμφέροντος. Διότι όταν εσύ πας και του δεσμεύσεις τον λογαριασμό και δεν μπορεί να σε αποπληρώσει, να δουλέψει, να σε αποπληρώσει, δεν είναι μόνο ότι χάνει χρήματα το δημόσιο, χάνουν χρήματα και οι φορείς του δημοσίου. Χάνει χρήματα το ΤΕΒΕ, χάνει χρήματα το ΙΚΑ, χάνει χρήματα ο Δήμος. Επομένως αυτό είναι βλάβη του δημοσίου συμφέροντος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα για να μείνει.
Αν θέλετε, όχι απλώς ασχολίαστο, αλλά χωρίς περαιτέρω ενέργειες. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Αν καταλαβαίνω καλά, είναι απόφαση της ΑΔΕ αυτή? Αυτή είναι απόφαση της ΑΔΕ και μάλιστα έχει ψηφιστεί και σχετική νομοθετική ρύθμιση. Η οποία βεβαίως, το ότι υπάρχει νομοθετική ρύθμιση δεν σημαίνει ότι είναι νόμιμη. Το τονίζω και είμαι κάθετος και κατηγορηματικός σε αυτό. Άρα κάποιος αποφάσισε να την ενεργοποιήσει τώρα, αυτό μου λέτε? Ακριβώς. Μάλιστα. Τι περιθώρια έχει τώρα ο κάθε πολίτης? Θα σας πω, κανένα. 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 Διότι πηγαίνουν οι πολίτες στις κατατόπους εφορίες και η απάντηση είναι ότι ρυθμίστε το, αλλά δεν ανοίγουμε το λογαριασμό. Θα μείνει κλειστός μέχρι να αποπληρώσετε σε 2-3 χρόνια που είναι η ρύθμιση ή εξαφλίστε το εφάπαξ. Επομένως, σε κλείνουν. Επομένως, σε οδηγούν στην κατάσχεση τα περισσότερα σου στοιχεία. Επομένως, σε οδηγούν στον πληστηριασμό. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, έχετε σε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει ένα τζίρο το χρόνο 10, 20, 30.000 ευρώ, σου χρωστάει 2-3 χιλιάρικα, γιατί δεν είναι παραπάνω, έχει ένα λογαριασμό επαγγελματικό που κινεί με 2-3 χιλιάρικα, του το κινείς, του το κατασχέτεις, δεν μπορεί να εισπράξει, δεν μπορεί να πληρώσει. Επομένως, του βάζει λουκέτο, μένει ο ίδιος άνεργος, μένει και αν έχει έναν υπάλληλο, άνεργος ο υπάλληλος, κλείνει την επιχείρηση, τον οδηγεί στον πληστηριασμό, αυτό κάνεις. Και αυτό ισχύει, είπατε, και για το συνδικαιούχο του λογαριασμού, ε? Βεβαιότατα. Ο συνδικαιούχος δεν μπαίνει σε μεγάλες περιπέτειες. Διότι πρέπει να τρέχει, να μαζέψει χαρτιά, να υποβάλει χαρτιά, να πάρει χαρτιά από την εφορία, να πάει στις τράπεζες για να πάρει τα χρήματά του. Τα χρήματά του, που δεν έχει κανείς δικαίωμα να του τα δεσμεύσει. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Μου γεννάται εύλογα η απορία αυτή τη στιγμή. Διότι δεν είναι ότι κλείνουν ή βγαίνουν στον πληστηριασμό. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, μπορούν να ζήσουν? Δεν ζουν, όχι βεβαίως. Δεν ζουν. Ωραία. Ερώτημα τότε. Τι ωραία. Καταλάβατε πώς το λέω το ωραία. Δίκη ευθυμισμού. Ερώτημα. Καλά, το πολιτικό σύστημα δεν το βλέπει αυτό? Είτε κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση το έχουν αντιληφθεί? Ειλικρινά σας μιλάω. Ρητορικό το ερώτημα, έτσι. Το καταλάβατε. Έχουμε μείνει έκπληκτοι. Ή από την οσιρότητα αυτών που το σκέφτηκαν, διότι εμείς αυτή τη στιγμή επισήμως θα ζητήσουμε εξοδίκως. Και αν δεν πάρουμε απάντηση, θα κάνουμε πάνε ένα ειδικό μέσο να μάθουμε τα ονόματα των στελεχών. Ποιοι ήταν αυτοί που σκέφτηκαν αυτό το πράγμα, σύμβουλοι, που το νομοθέτησαν, που το εισήγαγαν και που το εφαρμόζουν. Και βεβαίως ο κατατόπους έφορος, διότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του επειδή παίρνει μια εντολή. Διότι εάν η εντολή είναι παράνομη, είναι συμμέτοχος. Μισό λεπτό. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή ενεργοποιούμε ένα σύστημα που θα κατατέλλονται μηνύσεις και αγωγές στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, στον διοικητή της ΑΔΕ, στον κατατόπου έφορο που προσυπογράφει αυτές τις παράνομες κατασχέσεις και σε όποιο άλλο στέλεχος των οικονομικών υπηρεσιών του Δημοσίου έχει προσυπογράψει. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για να καταλάβω. Έχει πάει γραπτός εντολή, είναι προφορικός? Πώς είναι, έχετε? Γραπτός. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Εδώ, με βάση αυτό που λέτε, και να θέλει κάποιος να κινήσει και να κυλήσει τη διαδικασία των εξόφλησης, του δένουν τα χέρια. Αυτό μου λέτε. Ακριβώς. Δεν μπορεί. Δεν τον αφήνουν δηλαδή. Δεν τον αφήνουν. Γιατί όταν σε έναν άνθρωπο που δουλεύει, ένα λογαριασμό που δουλεύει, αυτό αν του το κάνεις για 5 ή 10 μέρες, διότι δεν είναι ο κεφαλαιούχος, δεν είναι το διεθνές κεφάλαιο, είναι ο μεροκαματιάρης που εισπάει 50, 100, 200 ευρώ την να πληρώσει έξοδα, να πληρώσει τον υπάλληλο που έχει, να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, να πληρώσει το ενίκιο του μαγαζιού του, τα πάντα. Όταν λοιπόν εσύ του το δεσμεύεις, του λες δεν σε αφήνω να πληρώσεις. Γιατί δεν σε αφήνω? Γιατί θέλω να σε κλείσω. Μας δώσατε μια τάξη μεγέθους. Καταλαβαίνω εδώ ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Λέει, κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση ο Λεωνίδας. Από τη στιγμή που είναι παράνομο και αντισυνταγματικό, τα θύματα δεν μπορούν να διεκδικήσουν κάτι στη δικαιοσύνη? Και ωστότε, ρε Λεωνίδα, κύριε Πρόεδρε. Εννοείται, είπατε, αν θέλετε, το ωστότε, το οποίο πραγματικά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εμείς όμως προσπαθούμε αυτό, εάν αυτό γίνει σε μια κλίμακα 2-3 χιλιάδες αγωγές και μηνύσεις, κατά 100% ατομικές μηνύσεις, το τονίζω, και κύριοι αυτοί και όταν δεν είναι στην κυβέρνηση, ή τα στελέχη όταν δεν έχουν την πολιτική που νομίζουν, τα επόμενα χρόνια θα τρέχουν σε 1000 δικαστήρια για να δείτε πώς σταματάνε αυτές όχι οι παράνομες, οι απάνθρωπες τακτικές. Τώρα εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για όλο αυτό τη διελκυστίδα, το επόμενο μου ερώτημα,
κυβέρνησης τραπεζών, αλλά εδώ καταλαβαίνω ότι το ίδιο το κράτος δένει τα χέρια. Οι τράπεζες δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα και μπορεί σε κάποιους να μύρει σε εκλογές. Στις τράπεζες αυτός είναι ο σκόπος ύπαρξής τους, μυρίζει το χρήμα, δεν μυρίζουν οι εκλογές. Κατά συνέπεια τώρα τι να σας ρωτήσω, αλλά τέλος πάντων, πώς τη βλέπετε αυτή τη συζήτηση? Θα σας πω καταρχάς ότι επειδή αναφέρομαι στις ελληνικές τράπεζες, φυσικά και μυρίζουν το χρήμα, αλλά αυτές οι συγκεκριμένες τράπεζες και τα συγκεκριμένα στέλεχη που υπάρχουν στις τράπεζες, επειδή ανακυκλώνονται τα τελευταία 20 χρόνια, ανακυκλώνονται, είναι οι ίδιοι άνθρωποι, υπάρχουν επειδή ήρθε το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος, και τους χρηματοδότησε για να μην πτωχές να μην κλείσουν με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο, το οποίο ίσως έχει συζητηθεί κατά κόρο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι μια υπεύθυνη κυβέρνηση, που στην ουσία έχει λόγο με στις τράπεζες, διότι συμμετείχε και με εκπρόσωπο μέχρι πρότινος, και ακόμα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει μετοχική σύνδεση, συμμετέχει στη μετοχική σύνδεση, όχι απλώς έχει λόγο, αλλά μπορεί και να επιβάλλει κάτι το δίκαιο. Το τονίζω αυτό. Κατά τέταρτον, το να λες ότι εγώ, προσέξτε, σε συνεπείς δανειολήπτες, θα έλεγα συνεπέστατους, διότι αυτό αφορά, αυτούς αφορά αυτή τη στιγμή, οι οποίοι από τότε που πήραν το στεγαστικό τους δάνειο, 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια, δεν έχουν καταστήσει μία δόση. Να έχετε και να λες τώρα ότι εγώ δεν σε βοηθάω, δεν αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που μου ανήκει, αλλά σε αφήνω να κοκκινήσεις. Αυτό είναι μια τεράστια ανευθυνότητα που χρήζει, αν θέλετε, και εισαγγελικής παρέμβασης. Διότι το κάθε διοικητικό συμβούλιο έχει και ποινικές και αθικές ευθύνες. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή, με τις αυξήσεις των επιτοκίων μέχρι στιγμής, θα πω νούμερα για να είμαι σαφής. Ένα στεγαστικό δάνειο βάσης, και ενώ βάσης μικρού ποσού, δηλαδή ναι, ναι, 50 ή 60.000 ευρώ, η αύξηση στη μηνιαία δόση είναι από 200 ευρώ, πάει στα 250 ευρώ. Που σημαίνει το χρόνο είναι περίπου στα 600 ευρώ με 700, δηλαδή ένας μισθός. Εάν πάμε στο μέσο όρο του στεγαστικού δανείου, που είναι περίπου στις 100.000 ευρώ με 120.000 ευρώ, τότε η μηνιαία αύξηση των δόσεων ανάλογα με την τράπεζα και το επιτόκιο, δηλαδή αν είναι συνδεδεμένο με το Euribor ή με το ΕΚΤ, η αύξηση κυμαίνεται από 200 μέχρι 300 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για μια ετήσια αύξηση επιβάρησης λόγω των επιτοκίων από 2 μέχρι 3.500 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε για 3 με 4 μισθούς για ένα εργαζόμενο που αμείβεται με 800 ή 1.000 ευρώ. Με βάση το δεδομένο ότι το ράλι των αυξήσεων θα συνεχιστεί, όπως τουλάχιστον δείχνουν οι ενδείξεις από πλευράς Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Αμερικής, Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023 θα έχουμε τουλάχιστον άλλες 3 με 4 αυξήσεις μονάδων βάσης. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι αν τώρα συζητάμε ότι κινδεύουν να κοκκινήσουν 60.000 ενήμερα στεγαστικά δάνεια που έχουν δημιουργήσει ενήμερα, πρόβλημα. Ενήμερα, να το λέμε αυτό. Ενήμερα. Ναι. Που ποτέ δεν έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, το τονίζω. Εάν συνεχιστεί, που θα συνεχιστεί αυτό το ράλι των επιτοκιακών αυξήσεων, θα μιλάμε για ένα νούμερο που θα πλησιάσει σε 90 με 100.000. Πάλι ενήμερα στεγαστικά δάνεια. Εάν λοιπόν αυτά τα δάνεια κοκκινήσουν, πολύ δύσκολα θα ξαναπρασινίσουν. Επομένως, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Μιλάμε καταρχάς για αυτούς. Είναι προφανές, εγώ δεν το είπα τυχαία ότι μύρισαν εκλογές, αλλά υπάρχει και η μυρωδιά του κέρδους. Είναι προφανές ότι αν δεν βρεθεί κονσένσους θα συμβεί αυτό που λέτε εσείς. Αλλά επειδή είναι εκλογές, με κάποιο τρόπο κάτι μπορεί να βρεθεί. Αλλά δεν θα είναι, βεβαίως, δεν θα καλύπτει με τη συνεχή αύξηση των επιτοκίων πλήρως. Από την άλλη, αν με τους ενήμερους υπάρχει θέμα, με τους ήδη κοκκινισμένους τελειώσαν. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν τι προτείναμε? Η πρότασή μας είναι απλή, ρεαλιστική και ισοβαρής. Το τονίζω, ισοβαρής. Εάν λοιπόν σε ένα στεγαστικό δάνειο έχουμε μία μηνιαία αύξηση της επιβάρησης της επιτοκιακής 100 ευρώ, προτείνουμε το 1 τρίτο, τα 33 ευρώ, να τα απορροφήσει το τραπεζικό ίδρυμα. Που σημειωτέων, οι 4 συστημικές τράπεζες, η καθεμιά από αυτές, εμφάνισε κέρδη το έτος που μας πέρασε 1 δις ευρώ, εμέσω αυτής της κατάστασης. Τα άλλα 33 ευρώ, το 1 τρίτο να τα απορροφήσει ο δανειολήπτης, δηλαδή ο οικογενειακός προϋπολογισμός, και το άλλο 1 τρίτο, τα 33 ευρώ, να τα απορροφήσει το ελληνικό δημόσιο με ένα καινούργιο πρόγραμμα γέφυρας που υπάρχει το νομικό περιεχόμενο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, το νομικό περιεχόμενο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ισπανία. Επομένως, δεν μπορούν να ισχυριστούν για ευρωπαϊκό
εκεκτημένο μη ύπαρξη υπάρχει. Είναι λοιπόν μια απλή πρόταση που συμφέρει όλες τις πλευρές. Τους βέβαια είναι ο λήπτης, διότι θα τους δώσει μια ανάσα. Τις τράπεζες, διότι δεν θα κοκκινήσουν δεκάδες χιλιάδες ενήμερα στεγαστικά δάνεια. Εκτός εάν ηθελημένα οδηγούν το θέμα εκεί, το τονίζω. Εκτός εάν ηθελημένα το οδηγούν εκεί, γιατί πίσω από αυτήν την ιστορία κρύβονται κερδοσκοπικά κεφάλαια funds και services. Και φυσικά συμφέρει και την ελληνική πολιτεία, ασχέτως ποιος είναι κυβέρνηση, διότι δεν θα βρεθεί με δεκάδες χιλιάδες οικογένειες να κινδυνεύουν να βρεθούν στον δρόμο, σύν τις δεκάδες χιλιάδες που ήδη βρίσκονται στον δρόμο. Οι άλλοι κοκκινισμένοι πλήρως. Κοκκινισμένοι πλήρως, γιατί δυστυχώς, δεν έχουν καμία ελπίδα. Τόσο απλά. Κοιτάξτε, τόσο απλά. Αυτό είναι το ένα θέμα με τους χιλιάδες δανειολήπτες. Αλλά εδώ αυξάνονται συνεχώς και εκατομμύρια άλλοι που πληρώνουν υπερβολικές χρεώσεις. Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι λίγους μήνες μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης το 19, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε καλέσει τους επικεφαλείς των τραπεζών και τους είχε ζητήσει να μειώσουν τις χρεώσεις προς πελάτες. Το θυμάστε? Μάλιστα. Οι τράπεζες που σπρώχνουν τους πολίτες ηλεκτρονικές συναλλαγές αυξάνουν τις χρεώσεις. Ούτε τον Πρωθυπουργό άκουσαν. Τι γίνεται εδώ? Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση έχει τα εργαλεία ελέγχου και κυρώσεων κατά των τραπεζών και των διοικήσεών τους. Διότι φτάσαμε στο σημείο, μέσω αυτής της πρωτοφανούς παγκόσμιας ιστορικής κρίσης, να ακούμε ότι τα στελέχη των ελληνικών τραπεζών ζητάνε μπόνους εκατομμυρίων ευρώ. Προσέξτε, μπόνους εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή επαναλαμβάνεται το σενάριο της δεκαετίας του 2000, όταν υπερδάνιζαν τον κόσμο, και τώρα λένε ότι είχε δόλο άλλος που έβαιναν τα χρήματα, όταν η τράπεζα είχε το αναγκαίο προσωπικό, επιστημονικό και οικονομολόγους και νομικούς να ελέγξει τον δανειολήπτη, τον ετούντα, αν έχει την ικανότητα να αποπληρώσει το δάνειο. Γιατί τον υπερδάνιζαν? Για να παίρνει μπόνους ο διευθυντής του καταστήματος και μίζες όπως τα ακούτε, να παίρνουν μπόνους τα στελέχη στην κεντρική διοίκηση εκατομμύριων ευρώ και να παίρνουν και μερίσματα εκατομμύριων ευρώ οι τότε μέτοχοι. Είναι απλά τα πράγματα. Ναι, τα νούμερα είναι αδιάψευστα. Κύριε Πρόεδρε, στις εκλογές, με συγχωρείτε, στις εκλογές δεν ψηφίζουν ούτε τα κέρδη τους, ούτε τα μπόνους, ούτε οι χρεώσεις. Ψηφίζει ο κόσμος. Βεβαιότατα, εδώ λοιπόν συνεχίζω και λέω ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει την Τράπεζα της Ελλάδος. Την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει κυρωτικές διαδικασίες, ελεκτικές. Βεβαίως, προς έκπληξη, ακούσαμε τον κύριο Στουρνάρα να προαναγγείλει δικαστική απόφαση. Και να λέει ότι η ολομέλεια του Ρίου Πάγου θα δικαιώσει τις τράπεζες. Αυτό φυσικά σε καμία δημοκρατία του κόσμου δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται μόνο ή σε δημοκρατίες μπανανίας. Φαίνεται ότι ο κ. Στουρνάρας λειτουργεί ή θεωρεί ότι η ελληνική δημοκρατία είναι μπανανία. Είναι ένα μεγάλο θέμα και θεσμικό και θέμα δημοκρατίας, αλλά και θέμα λειτουργίας της δικαιοσύνης. Αυτό το οποίο έγινε με δημόσιο κορυφαίου θεσμικού παράγοντα. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο, έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, που επίσης έχει κυρωτικές διαδικασίες, δηλαδή να επιβάλλει βαρύτερα πρόστιμα. Για να δείτε. Προσαρμόζονται, για να δείτε, πειθαρχούν, αλλά πρέπει να υπάρχει όμως η πολιτική βούληση για σύγκρουση. Εκτός εάν υπάρχουν συγκινούντα δοχεία πολιτικής με ΙΤΑ και τραπεζών και ίσως και φαντς. Θα συμπεράσουν τα δικά σας. Ο Σάκης από Θεσσαλονίκη λέει καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο κριτικό. Θέλω να σημειώσω όμως το εξής. Και πάει στο πρώτο θέμα που έχετε θέσει, την καταγγελία για το ότι γίνονται μαζικές κατασχέσεις λογαριασμών για χρέη προς την εφορία. Να έχει υπόψη του, λέει ο κύριος Πρόεδρος, μου λέει εδώ ο Σάκης, ότι οι τράπεζες τα ποσά που κατάσχονται, τους λογαριασμούς που κατάσχονται, δεν τους αποδίδουν απευθείας, τους κρατάνε και τοκίζουν από εκεί. Είναι έτσι? Βεβαιότατα. Εδώ παίζεται πολλαπλό παιχνίδι. Δηλαδή έρχεται η εφορία, σου δεσμεύει ή σου κατάσχει το λογαριασμό. Η τράπεζα σε συνεννόηση φυσικά δεν αποδίδει τα χρήματα άμεσα. Μπορεί να τα αποδώσει ύστερα από ένα χρόνο και από 9 μήνες. Στο μεταξύ όμως τα χρήματα αυτά τα παίρνει λογιστικά, τα εκμεταλλεύεται, τα δανείζει, τα κάνει οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Δηλαδή στην ουσία μιλάμε για ένα σύστημα υφαρπαργής. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Λέει ο φίλος ο Νικόλας, προφανώς κύριε Πρόεδρε, λέει, θελημένα οδηγούν τα πράγματα προς τα εκεί, αφού γίνονται χοντρές δουλίτσες με τα φαντς και τις εξωχώριες διαχειρίσεις δανείων, κυρώσεις από κυβερνήσεις προς τράπεζες. Ωραίο ανέκδοτο. Ποιος νομοθετεί, λέει, υπέρ των φαντ και των τραπεζών τόσα χρόνια, εγώ και εσείς? Όλες οι κυβερνήσεις χωρίς καμία εξαίρεση. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον ακροατή της εκπομπής σας. Αυτό το οποίο και εκείνος βλέπει και διαισθάνεται δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Και είναι αδιάψευστα τα γεγονότα. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, μου λέτε λοιπόν ότι μπαίνουμε σε γιορταστικό κλίμα, αναθέρμανση της αγοράς, τα
Τα ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Βεβαίως. Τα ρεπορτάζ. Τι αναθέρμανση αν ο του άλλου του έχουν δεσμεύσει τον λογαριασμό. Αναθερμάνει τι αυτός δηλαδή. Όχι μόνο δεν θα υπάρξει αναθέρμανση. Μιλάμε για οικονομική εξαθλίωση δεκάδων χιλιάδων οικογενειών μέσα στις γιορτές. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από αύριο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, κάθε μέρα γίνονται 2.000 πληστηριασμοί. Εμείς αύριο έχουμε σε όλη την ελληνική επικράτεια δικαστήρια με αιτήματα αναστολών που προσπαθούμε να σταματήσουμε τα φαντς, όπως να πετάξουν τον κόσμο στον δρόμο, όπως το ακούτε. Να πετάξουν τον κόσμο στον δρόμο. Και μάλιστα παίρνουν τηλέφωνο οι εκπρόσωποι των φαντς, ίσον μπράβοι, διότι όλη αυτή η τυχαία, όλο η τυχαία είναι πάντα μεγαλόσιμη, και λένε στο ατυχεστήμα που το φαντς του πήρε το σπίτι: αν συνεργαστείς θα σου δώσω μερικές μέρες να μείνεις παραπάνω στο σπίτι. Αλλιώς θα έρθω και αύριο και θα σε πετάξω έξω, χωρίς να σε αφήσω να πάρεις ούτε ένα ρούχο. Αυτά που σας λέω είναι επίσημα, καταγεγραμμένα και επίσημες καταγγελίες. Μισό λεπτό, μέσα στις γιορτές, καλά κάνετε και τα λέτε. Ένα πρακτικό ζήτημα. Υποτεθείστο ότι έχει φτάσει στο αμήν και πρέπει να φύγεις από το σπίτι. Δεν έχεις άλλο τρόπο να αμυνθείς. Ωραία. Μάλιστα. Φεύγεις όπως είσαι, με τα ρούχα σου, ή έχεις δικαίωμα να πάρεις. Καλό είναι. Τη στιγμή της έξωσης, ναι, φεύγεις όπως είσαι. Διότι δεν σου ανήκει ο χώρος. Σε πετάει λοιπόν έξω, σε τραβάει έξω, όπως τα ακούτε. Έτσι σε τραβάει έξω, και αφού σε βγάλει έξω, με τη βοήθεια και αστυνομική δύναμη, διότι φτάσαμε η ελληνική αστυνομία να βοηθάει απατεώνες. Και παίρνω εγώ την ευθύνη για αυτό που λέω. Εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν που σε πετάξει έξω, σου λέει: θα με πάρεις τηλέφωνο σε μια εβδομάδα, 5 μέρες, 10 μέρες, να σου κλείσω ραντεβού, να έρθεις να πάρεις τι θέλεις. Ωραία πράγματα. Μάλιστα. Έχω την εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, τα ξαναπούμε και πριν τις γιορτές, οπότε δεν σας εύχομαι καλές γιορτές. Πάντα σε διάθεσή σας, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι συγχαίρω και εσάς και την εκπομπή σας για την τόλμη και το θέλος να εμφανίζετε αυτό το τεράστιο ζήτημα. Είναι τεράστιο το ζήτημα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Καλή Καμία τόλμη και κανένα θάρρος, πρέπει να πω. Είναι η καταγραφή μιας πραγματικότητας που ο πρόεδρος εδώ την περιγράφει, και πιστέψτε με, γιατί τον έχω ακούσει και εκτός αέρα, την περιγράφει και με πολύ sick τρόπο. Καθημερινά περιστατικά τρέλας.